Ο Γενικός Εισαγγελέας δεν έχει ενώπιον του, ούτε εξετάζει προς το παρόν τουλάχιστον, θέμα προσφυγής του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για πάυση του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Ωστόσο, ο Κώστας Κλειδίδης ξεκαθαρίζει ότι σε περίπτωση που ο Πρόεδρος αποφασίσει κάτι τέτοιο, είναι συνταγματικό του δικαίωμα, αφήνοντας σαφώς να εννοηθεί ότι δεν τίθεται θέμα αποδιγέτησης ή παρέμβασης στην ανεξαρτησία του θεσμού. Θεωρείται πιθανή παρέμβαση στην ανεξαρτησία του θεσμού ένα τέτοιο ενδεχόμενο από μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας να προσφύγει στον Ανώτατο? Θα έλεγα ότι σε τέτοια περίπτωση, υλοποιουμένη της πρόθεσης του Προέδρου, ο Πρόεδρος αποφασίζει να ασκήσει, κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο Σύνταγμα, ένα δικαίωμα να απευθυνθεί στο δικαστήριο για να προωθήσει αυτή του την πρόθεση. Δεν υπάρχει τίποτε επιλήψιμο σε αυτό. Αναφορικά με το αν μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος, δηλαδή να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα σε περίπτωση που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θελήσει να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, ο Γενικός Εισαγγελέας τόνισε ότι αυτό θα εξαρτηθεί. Στο να επιτευχθεί ο στόχος, αυτό είναι θέμα το οποίο εξαρτάται από τα στοιχεία τα οποία είναι διαθέσιμα και τα οποία θα συλλεγούν. Στην ουσία τους η αξιολόγηση θα γίνει εν καιρό. Η αξία τους μπορεί να κυμαίνεται από τεράστια έως μηδαμινή. Ο Κώστας Κλειδίδης ξεκαθάρισε ότι μέχρι το 2002 και πριν την εναρμόνιση με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, η απομάκρυνση του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας ήταν απλή και συνοπτική διαδικασία και μπορούσε να επιτευχθεί με τη σύμφωνο γνώμη του Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας. Μετά όμως την τροποποίηση του 2002 έχει θεσμοθετηθεί κάποια διαδικασία η οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί. Συγκεκριμένα είναι η διαδικασία η οποία προβλέπεται στο άρθρο 153 του Συντάγματος, που το θέμα παραπέμπεται στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο